Τώρα έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο μαζί με το τρίο της διαιτησίας. Μπροστά οι τρεις διαιτητές, οι κύριοι Γένκινς, Ρόπερτς και Λουκμάνι. Για να τσεκάρει αν είναι όλα εντάξει και να σφυρίξει για πρώτη φορά στην σημερινή αναμέτρηση. Όλα έτοιμα, κοιτάζει και το ρολόι του και σφυρίζει για πρώτη φορά στον αγώνα. Φελίπε σε βαθιά μπαγιά θα πάει. Πίσω από την άμυνα πέρασε η μπάλα. Ευκαιρία τώρα για τον Γιβραλτάρ. Μεγάλη απόκρουση από τον Χατζη Γαβρίλ. Να λοιπόν που το Γιβραλτάρ βρίσκει αυτό την πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι. Ξανά εδώ από την βαθιά μπαγιά του Φελίπε. Ξεκελάστηκε η άμυνα μα. Ο Μπόρκε κάνει το τελείωμα με εξωτερικό φάλτσο. Την μπάλα τώρα για τον Παυλίδη. Καθέτα αυτό ψάχνει τον Ζευκή και θα τον βρει εντό περιοχή ο Ζευκή. Η σέντρα του το τελείωμα που γίνεται λίγο έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μα ομάδα στο 22ο λεπτό. Και τον Ανδρέα τον Γεωργίου να μην μπορεί να στείλει την πάσα στα δίχτυα. Ξανά εδώ η φάση φοβερή. Καθέτει πάσα από τον Παυλίδη για τον Ζευκή. Αυτός μπήκε στην περιοχή. Η σέντρα του με στόχο τον Ανδρέα τον Γεωργίου. Κωστής. Και πάλι για τον λαό. Αρκετοί ποδοσφαιριστές στην περιοχή ο λαός. Η ατομική ενέργεια. Τώρα η σέντρα περνάει. Μπάλα δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία από τον Ανδρέα τον Χρήστου. Άτυχε εδώ η εθνική μας. Κρίμα πραγματικά. Θα μπορούσε να έρθει τώρα το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση. Ωραίο το γύρισμα από τον λαό. Το τελείωμα από τον Ανδρέα τον Χριστού. Μια επέμβαση. Καλύτερο όμως είναι αυτή του Χατζη Γαβρίλ. Στο τελείωμα του Μπόρκε. Πίεση ψηλά του διεθνείς μας. Κλέβουν την μπάλα. Μαρνέρος εντός περιοχής. Στο τελείωμα. Μεγάλη ευκαιρία. Σταθείς απόκρουση από τον Χαγκράβερτη. Και στη συνέχεια από την απομάκρυνση του Ράμος. Έχουμε το κόρνερ. Τεράστια χαμένη ευκαιρία με την εθνική μας. Εδώ πίεση ψηλά από τους Χρήστου και Ζευκή. Ο Ζευκής αυτός που έκλεψε και με κεφαλιά έδωσε την πάσα για τον Μαρνέρο. Τον πίεσαν τρεις παίκτες, δεν το σταμάτησαν το τελείωμα του όμως. Να ετοιμάζεται και να εκτελεί το πρώτο δοκάρι. Απομάκρυνση της μπάλας. Μαρνέρος το σούτ λίγο έξω. Παυλίδης, Μαρνέρος για τον Φώτη με χώρο. Περιμένει την πάσα ο Χρήστου και θα την πάρει. Ευκαιρία το τελείωμα. Χαγκράβερτη και πάλι. Απίστευτο, ούτε και τώρα μπορεί να σκοράρει η εθνική μας. Ξανά, ωραία καθετή πάσα από τον Φώτη, ο Χρήστου εντός περιοχής. Από το 20 και μετά να είναι καλύτερη, να έχει βρει ευκαιρίες, αλλά να μην μπορεί να σκοράρει. Σέντρα τώρα του Φάσου, Γιώδη στην περιοχή, ευκαιρία, γκολ! Να το γκολ για την εθνική μας. Ανδρέας Γεωργίου στο 35ο λεπτό. Η πίεση που έγινε στα τελευταία λεπτά και οι πάμπολες ευκαιρίες. Φέρνουν τελικά το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση. Ξανά εδώ, φοβερή πάσα από τον Φάσου, Γιώδη, όλα τα λεφτά πραγματικά. Πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα του Γιβραλτάρ. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κωστή από πολύ μακριά. Θα επιχειρήσει το σου. Την μπάλα στα δίχτυα. Πανέμορφο τέρμα από πολύ μακριά. Ο Ηλίας ο Κωστής σούταρε. Έκανε και λάθος φυσικά ο τερμοφύλακας του Γιβραλτάρ. Ο Χαγκράβερτη. Η μπάλα έσκασε μπροστά του. Θα το ξαναδούμε εδώ. Ο Ηλίας ο Κωστής περίπου από τα 40 μέτρα. Εξαπέλυσε αυτό το σουτ. Την μπάλα σκάει μπροστά από τον Χαγκράβερτη. Δεν μπόρεσε να σταματήσει την πορεία της. Σε πάση περιπτώσει η εθνική μας ομάδα με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στο παιχνίδι με τον Ηλία τον Κωστή, ο οποίος και στο παιχνίδι με τη Σλοβακία και με τη Γαλλία αλλά και σήμερα σε μια άλλη περίπτωση επιχείρησε μακρινό σουτ. Πάλι του πήγε να αποφεληθεί εκεί ο Ανδρέας ο Χρήστου, απομάκρυνση της μπάλας σε ένα σημείο που ο Μπόρκε θέλει να κλέψει και θα τα καταφέρει. Ευκαιρία, ο Μπόρκε τσίμπησε την μπάλα από τον Χατζη Γαβρίλ. Φάουλ το οποίο σφυρίζεται από τον κύριο Γένκιν. Εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα της εθνικής μας ομάδας. Έκλεψε, τσίμπησε την μπάλα. Εκτός περιοχής βγήκε ο Χατζη Γαβρίλ. Έγινε το φάουλ και απευθείας κόκκινη κάρτα. Κλέβουν του Γιβραλτάρ, ο Θόρ προσπαθεί να περάσει με χώρο. Θα επιχειρήσει και το σουτ λίγο έξω. Εκδηλώνει νέα επίθεση για την εθνική μας. Λοΐζος Λοΐζου με χώρο ψάχνει και για το σουτ. Θα το επιχειρήσει ο Λοΐζου. Μεγάλη αποκρούση από τον Χαγκράβερτη. Κρατιέται πάρα πολύ καλά. Το Γιβραλτάρ το οποίο δεν έγινε ιδιαίτερα επικίνδυνο. Βαθιά μπαγιά του Κωστή. Ψάχνοντας τον Χρήστου, ο οποίος λίγο λείψε να κλέψει εκεί. Ενώ εμείς θα ξαναδούμε σε επανάληψη δύο φάσεις. Πρώτα το σουτ του Λοΐζου με τον Χαγκράβερτη να απομακρύνει την μπάλα και συνέχεια από την βαθιά μπαγιά του Κωστή. Έτρεξε ο Χρήστου. Τελευταία στιγμή ο Ράμος έβαλε το πόδι. Νταβάν Μαρτίν εκτελεί, η μπάλα περνάει, θέλησε να την σπρώξει στα δίκτυα τελευταία στιγμή ο Κάιλ Κλίντον, δεν τα κατάφερε. Και νοκήγε και ο Φίβος Σάβα από την εστία του, ξανά εδώ, Κλίντον πίσω στο δεύτερο δοκάρι ήταν μόνος. Παπαπουλό και πάλι ο Μαρνέρος, με χώρο για να ελιχθεί, καθετή πάσα ψάχνοντας και βρίσκοντας τον Λοΐζου, να το 0-3! Λοΐζος Λοΐζου, ο οποίος με την είσοδο του στο παιχνίδι απείλησε. Στο 72ο λεπτό με σούτ εκτός περιοχής. Ξανά εδώ η γρήγορη εκτέλεση
από τον Μαρνέρο. Η πάσα για τον Γιαννακόπουλο και πάλι για τον Μαρνέρο. Αυτός είδε την κίνηση του Λοΐζου, ο οποίος ξεγέλασε τους αμυντικούς του Γιβραλτάρ και με υποδειγματικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χαγκράβερτ. Η εθνική μας ομάδα κάνει το 3-0. Ό,τι καλύτερο, και με 10 ποδοσφαιριστές να έρχεται άλλο ένα γκολ για την εθνική μας ομάδα με τον Λοΐζο. Τον Λοΐζου θα εκτελέσει. Χαμηλά η απομάκρυνση της μπάλας. Ο Γιαννακόπουλος από πολύ μακριά θα κάνει το σούτ. Η απόκρουση από τον Χαγκράβερτη. Ξαφνικό, μακρινό, αλλά πολύ καλό σούτ. Ξανά εδώ από τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Ο Χαγκράβερτη απέκρουσε. Η μπάλα πέρασε έξω. Σφυρίζει ο κύριος Γένκινς. Ο Λοΐζο απευθείας. Η μπάλα πάνω στον Χαγκράβερτη. Και τώρα ο Ουαλός διαιτητής θα σφυρίξει για τελευταία φορά στην αναμέτρηση. Χειροκροτήματα και πανηγύρια στην εξέδρα για αυτή την νίκη της εθνικής μας, και ενώ εμείς ξαναείδαμε την εκτέλεση από τον Λοΐζου. Μια νίκη που θα την ανεβάσει στους 3 βαθμούς και αυτό που θα περιμένει ουσιαστικά η ομάδα μας θα είναι τα αποτελέσματα όλων των άλλων ομίλων που είναι σε εξέλιξη.